Ελένη Μίτσεβιτς, 14 ετών, προσφυγοπούλα από την Ερζεγοβίνη. Μας έστειλε ένα ποίημα, το οποίο γράφει «Αν θα άλλαζα πατρίδα, θα διάλεγα την Ελλάδα». Ας ακούσουμε το ποίημα. «Αν θα άλλαζα την πατρίδα μου, θα διάλεγα την Ελλάδα, αδελφοί μου Έλληνες, εγώ δεν γνωρίζω την θάλασσα, τις πόλεις, τη μουσική, τα γράμματα, την θεολογία σας. Ξέρω όμως την ψυχή σας που εποδιάζει και το ξέρω από το παλτό που φοράω, από το κασκόλ και τα γάντια που μου στείλατε, από τα παπούτσια που φοράω, από το μολύβι και το τετράδιο, που τα μικρά μου μυστικά γράφω, και αυτά τα δύο δικά σας δώρα είναι. Ψυχή σας ακόμη ευωδιάζει ψωμί. Τα δώρα σας φτάσανε σε μένα, την Ελένη Μίτσεβιτς, που έμεινα χωρίς πατέρα, σπίτι, πατρίδα και χαρά. Τα πάντα μου τα πήρε ο πόλεμος, αυτός ο τρισκατάρατος. Άκουσα ότι έχετε ωραίες εκκλησίες που προσεύχεστε στο Θεό, και οι δικές μας εκκλησίες είναι όμορφες. Γνωρίζω πως και εσείς προσεύχεστε με τον ίδιο τρόπο όπως και εμείς. Στο όνομα Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, η εκκλησία σας είναι η εκκλησία μου, η προσευχή σας είναι η προσευχή μου, η πίστη σας είναι η πίστη μου. Είναι πολύς καιρός, σχεδόν κάθε νύχτα, που ονειρεύομαι την πατρίδα μου. Όλα είναι κατεστραμμένα, κρεμισμένα. Δεν έχω πια τους συνομήλικους και συμμαθητές μου. Δεν έχω την Τάνιτσα, τη Μίλιτσα, τον Μπόσκο, τον Στογιάν. Τους έσφαξαν και οι τάφοι τους είναι χωριστά. Δεν ξέρω αν θα βρω ποτέ τους τάφους τους, να ανάψω ένα κεράκι και να αφήσω λίγα λουλούδια. Αν δεν έφευγα από την πατρίδα μου, Ερζεγοβίνη, θα είχαν και εμένα σκοτώσει, και τη μητέρα μου και τον αδελφό μου, όπως σκότωσαν χιλιάδες άλλους και τον πατέρα μου. Τι έφταιγαν οι Ντάνιτσα, Μίλιτσα, Μπόσκο, Στογιάν? Το μόνο τους φταίξιμο ήταν που ήσαν Σέρβοι και που ανήκαν στην Ορθόδοξη πίστη. Την πατρίδα μου την έχω στα όνειρά μου και την Ελλάδα την έχω στην καρδιά μου. Προσεύχομαι κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Θεέ μου, δώσε στον αγαπημένο μου αδελφό λαό υγεία και δύναμη να αντέξει κάθε πειρασμό. Τα Χριστούγεννα, τρώγοντας τα γλυκά που στείλατε, με ρώταγαν τα παιδιά που δεν πάνε ακόμη σχολείο. Πού είναι η Ελλάδα? Εγώ ξέρω ότι η Ελλάδα είναι κάπου στο νότο, αλλά η καρδιά μου σκύρτησε και τους απάντησα. Η Ελλάδα είναι στην καρδιά μου. Αν θα άλλαζα πατρίδα, θα διάλεγα την Ελλάδα, γιατί ό,τι είναι δικό μου ανήκει σε αυτήν, η πίστη μου, η αγάπη μου, η ελπίδα μου.